Νέα εποχή, νέα νοημοσύνη είναι ο τίτλος της δικής μου εισαγωγής. Να σας πω δύο λόγια για το τι κάνουμε εμείς. Ξεκινάμε με αυτή την διαπίστωση του ότι είμαστε σε μια εποχή που η τεχνολογία, οι τεχνολογίες εξελίσσονται εκθετικά. Και αυτό είναι καλό, αλλά ταυτόχρονα μια δεύτερη διαπίστωση είναι ότι σε αυτή την εποχή που εξελίσσονται εκθετικά οι τεχνολογίες, η ανθρωπότητα ή το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας μοιάζει να έχει μείνει λίγο πίσω. Και γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζουμε πολλές φορές τεχνολογία φοβικά, με ανησυχία, δικαιολογημένη πολλές φορές, και με ερωτηματικά για το μέλλον. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σημαντική ανάγκη, αλλά και μια ευκαιρία για να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε όλοι προς μια κατεύθυνση που θα μπορούσε να την ονομάσει κανείς του να αναβαθμίσουμε την ανθρωπότητα. Να κάνουμε δηλαδή με βάση τα εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα και που όλο και εξελίσσονται, να πάμε τους εαυτούς μας, τις ομάδες μας, τις εταιρείες μας, το είδος μας τελικά, ένα βήμα παραπάνω. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από 4-5 διαφορετικά σχήματα αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν σε μια σύντομη εισαγωγή για το τι κάνω εγώ. Ας πάμε λοιπόν τώρα όμως σε ένα ταξίδι περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω για να δούμε το πράγμα έτσι λίγο με μια μεγαλύτερη οπτική. 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω εμφανίστηκαν πάνω στον πλανήτη κάποιοι κυταρικοί οργανισμοί, οι προκαριώτες όπως λέγονται. Μέσα από την εξέλιξη που πήρε μια πολύ μεγάλη περίοδο, οι προκαριώτες, τα κύτταρα αυτά αναβαθμίστηκαν. Αναβαθμίστηκαν μέσα από την τεχνολογία που αφορά τα κύτταρα, μυτοχόνδρια κτλ. Μέσα από το connectivity, με την σύνδεση μεταξύ τους και μέσα από την αύξηση των ίδιων δυνατοτήτων και ικανοτήτων που είχαν. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη οδήγησε τελικά μέσα από την ίδια διαδικασία σε μια άλλη εξέλιξη. Μέσα από την ίδια διαδικασία που περιλαμβάνει παραπάνω connectivity, παραπάνω τεχνολογία, παραπάνω ικανότητες και δυνατότητες, ένα νέο είδος τελικά δημιουργήθηκε. Εμείς, μεταξύ άλλων, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς στον πλανήτη προφανώς, αλλά μεταξύ άλλων και εμείς. Σε μια τέτοια φάση είμαστε αυτή τη στιγμή. Αν δούμε λοιπόν και βγάλουμε μια παράλληλη οπτική σε αυτή τη διαδικασία που έγινε 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω, είμαστε αυτή την εποχή, πάντα ήμασταν, αλλά τώρα είναι πολύ πιο προφανές και πολύ πιο ξεκάθαρο, μιας αντίστοιχης διαδικασίας μετασχηματισμού και μετάλλαξης προς ένα νέο είδος. Τι είναι όμως αυτό το είδος και πώς δημιουργείται αυτό? Το νέο είδος αυτό, όπως και στην προηγούμενη διαδικασία, δημιουργείται πάλι μέσα από περισσότερο σε διάφορα πράγματα, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερο connectivity κτλ. Και ας δούμε αυτό αν πραγματικά συμβαίνει με βάση γεγονότα που ζούμε σήμερα. Το more connectivity ισχύει. Υπάρχει παραπάνω συνδεσιμότητα, η οποία, αν όπως βλέπετε και στο διάγραμμα, το 2017 έφτανε τα 3,8 δισεκατομμύρια από έναν πλανήτη πληθυσμού περίπου 7,5 δισεκατομμύρια, ενώ μόλις το 2022 με 25 προβλέπεται ότι αυτή η συνδεσιμότητα θα έχει αγγίξει πλέον όλους τους κατοίκους αυτού του πλανήτη. Παραπάνω ρομποτική και μηχανοποίηση. Εδώ πάνω αριστερά βλέπετε μια όχι πολύ ξεκάθαρη εικόνα από ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να φτιάχνει να χτίζει χίλια τούβλα την ώρα, κάτι που κανένας προφανώς εργάτης δεν μπορεί να το κάνει. Δεξιά επάνω βλέπετε τον Τζεφ Μπέζος να οδηγεί ένα τεράστιο ρομπότ σαν και αυτά που μέχρι τώρα βλέπαμε μόνο στις ταινίες. Κάτω αριστερά βλέπετε από την εταιρεία την Boston Dynamics που πρόσφατα εξαγοράστηκε από την SoftBank, από την Google,
Και κάτω δεξιά βλέπετε τη Σοφία, η οποία είναι το πρώτος πολίτης ρομπότ. Παραπάνω κινητικότητα. Drones για μεταφορά ανθρώπων. Η Bell στη φετινή CES το παρουσίασε ήδη. Η Boring Company φτιάχνει υπόγειους διαδρόμους, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει, έχει πάρει άδεια κατασκευής για να συνδέσει υπόγεια το Los Angeles με περιοχές στην ευρύτερη περιοχή, αεροδρόμιο κτλ. Το Hyperloop που είναι ουσιαστικά ένα τρένο υψηλών ταχυτήτων σε κλειστές διαδρομές ξεκίνησε με χρηματοδότηση και της Virgin. Το 2021, δηλαδή μόλις σε 3-4 χρόνια από σήμερα, υπολογίζεται ότι περίπου 1-1,5 εκατομμύρια drones θα υπάρχουν και θα κυκλοφορούν στον ουρανό για να μεταφέρουν εμπορεύματα και αντικείμενα. Παραπάνω ζωή, παραπάνω διάρκεια ζωής. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Human Longevity, η οποία αυτή τη στιγμή με το DNA sequencing, με διαδικασίες πρόβλεψης για προβλήματα υγείας που μπορεί να εμφανιστούν χωρίς να έχουν εμφανιστεί. Η εταιρεία η Calico, την οποία την έχει κάνει ένας εκ των ιδρυτών της Google και της οποίας ξεκάθαρα ο σκοπός είναι να νικήσει το θάνατο. Η τοποθέτηση είναι ότι ο θάνατος είναι μια αρρώστια και άρα μπορούμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας να τον αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω αν θα τον αντιμετωπίσουμε και πότε, αλλά πάντως ήδη, σίγουρα αυτή τη στιγμή, έχουμε μπει σε μια πορεία όπου το να σκέφτεται κανείς ότι τα 100 είναι τα νέα 50 είναι κάτι το οποίο μοιάζει ρεαλιστικό και για πολλούς αποτελεί ίσως ήδη και μια πραγματικότητα. Παραπάνω χώρος, και όταν λέω χώρος εννοώ χώρος ευρύτερα, διάστημα. Ο Elon Musk, όπως ξέρετε, έχετε ακούσει, έχει ξεκινήσει ήδη μια προσπάθεια απίκησης του Άρη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από μερικές εβδομάδες, εκτοξεύθηκε με τον Falcon Heavy ένα φορτίο για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου, ένα Tesla Roadster, αυτή τη στιγμή ταξιδεύει με κατεύθυνση τον Άρη. Υπάρχει και ένα site που μπορείτε να μπείτε να δείτε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Μόλις το 2024, δηλαδή πάλι σε 6 χρόνια από τώρα, υπολογίζεται ότι ο άνθρωπος θα έχει πατήσει το πόδι του στον Άρη. Μια άλλη εταιρεία, η Planetary Resources, αυτή τη στιγμή στέλνει αυτούς τους μικρούς δορυφόρους που βλέπετε, οι οποίοι ο λόγος ύπαρξής τους είναι να ανοιχνεύουν πολύτιμες ύλες, κυρίως νερό, το οποίο αποτελεί καύσιμο ή ενδυνάμει καύσιμο για μελλοντικές αποστολές σε αστεροειδείς και να το κάνει mining από τους αστεροειδείς. Παραπάνω δύναμη αλλά και έλεγχος, που σημαίνει βέβαια και λιγότερη ιδιωτικότητα. Αυτά τα σχεδιαγράμματα που βλέπετε είναι από την υποβολή μιας πατέντας της εταιρείας Magic Leap, ίσως να την έχετε ακούσει, στον χώρο του Augmented Reality, μία από τις πιο χρηματοδοτημένες εταιρείες, πάνω από 2-2,5 δις, αν θυμάμαι καλά, χωρίς ακόμα επισήμως να έχει παρουσιάσει ένα εμπορικό προϊόν. Το ανακοίνωσε ένα προϊόν πρόσφατα τώρα, πριν από μερικές εβδομάδες. Αλλά μεταξύ άλλων, αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον σίγουρα, αλλά μεταξύ άλλων αυτό κάνει τι. Η τεχνολογία εδώ που βλέπετε και η πατέντα έχει να κάνει με eye tracking. Φορώντας λοιπόν αυτά τα γυαλιά, τα οποία πιθανότατα θα τα φοράμε και θα αντικαταστήσουν το κινητό μας τηλέφωνο ή το notebook που κουβαλάμε μαζί μας, φορώντας αυτά τα γυαλιά, συνεχώς θα παρακολουθείτε πού κοιτάμε και για πόσο το κοιτάμε. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, μία από τις πολλές εφαρμογές που μπορεί να έχει είναι ότι αν εγώ θέλω να ψωνίσω στο μέλλον, δεν θα χρειάζεται να κάνω τίποτα παραπάνω από το να πω ότι θέλω ένα σακάκι. Επειδή λοιπόν το σύστημα αυτό ξέρει πόση ώρα εγώ έχω κοιτάξει σακάκια στο παρελθόν και έχει αναγνωρίσει ότι είναι σακάκια, ξέρει πού τα έχω κοιτάξει αυτά, δεν θα χρειάζεται τίποτα παραπάνω να του πω παρά αυτό, ότι θέλω ένα σακάκι, και θα μπορεί να διαλέξει για λογαριασμό μου μέσω AI, θα μπορεί να διαλέξει για λογαριασμό μου
5 σακάκια τα οποία ακριβώς επειδή έχω ξοδέψει χρόνο, προσοχή και φόκους σε αυτά, θα είναι και αυτά που κατά πάσα πιθανότητα θα μου αρέσουν. Θα υπάρχει πλέον λόγος για διαφημίσεις, γιατί ήδη θα καταλαβαίνει το σύστημα, να το πούμε έτσι, ό,τι είναι αυτό ή ό,τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι οι προτιμήσεις μου. Μία από τις πολλές εφαρμογές που μπορεί να είναι και λίγο τρομακτικές μεταξύ άλλων. Παραπάνω τεχνητή νοημοσύνη και πόλεμος μάλιστα αυτή τη στιγμή, μια νέα μορφή πολέμου κρατών και εταιριών για το ποιος θα επικρατήσει στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί σύμφωνα με μια προσέγγιση, αυτός που θα επικρατήσει πρώτος θα παραμείνει και ο πρώτος και θα απομακρυνθεί πάρα πολύ γρήγορα από όλους τους άλλους. Η Κίνα λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη με το στόχο να κυριαρχήσει στον χώρο αυτό στα επόμενα 5 χρόνια. Η Google, άλλο παράδειγμα, έφτιαξε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και τα οποία μάλιστα ξεπερνάνε σε ικανότητες οποιοδήποτε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους. Το Amazon Go, το κατάστημα, ίσως το ξέρετε, βασίζεται και αυτό σε AI και ουσιαστικά μπαίνεις μέσα, παίρνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις χωρίς να έχεις κανένα άλλο interaction, ταμείο, έλεγχο κτλ. Γιατί το σύστημα, πάλι να το πούμε έτσι, καταλαβαίνει ποιος είσαι, καταλαβαίνει τι παίρνεις από εκεί και σε χρεώνει αντίστοιχα. Τώρα, αν με ρωτήσετε αν είμαι ένας άστεγος χωρίς ταυτότητα και μπω μέσα και πάρω κάτι, δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς θα γίνει, αλλά φαντάζομαι θα το έχουμε σκεφτεί. Εκτός από την παραπάνω τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερη ανθρώπινη νοημοσύνη, human intelligence. Επειδή λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι και ένα από τα θέματα μας σήμερα, έχει ανησυχήσει και θορυβήσει αρκετούς, μία προσέγγιση που έχουν ήδη κάποιοι ξεκινήσει να δουλεύουν είναι του πώς μπορείς να παντρέψεις την τεχνητή με την ανθρώπινη νοημοσύνη. Και τελικά μία παράφραση του όρου τεχνητής νοημοσύνης, του artificial intelligence, είναι το augmented intelligence, το οποίο τα περιλαμβάνει και τα δύο. Ο Elon Musk, για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει μια εταιρεία, την Neuralink, η οποία κάνει ακριβώς αυτό. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα interface, ένα τρόπο επικοινωνίας του ανθρώπου με τη μηχανή, ο οποίος στην πραγματικότητα θα είναι ενσωματωμένος μέσα μας. Ένα τσιπάκι, να το πούμε έτσι. Κάτι το οποίο κάνει και η εταιρεία Kernel του Brian Johnson. Άρα λοιπόν, για να κλείσω, έχοντας όλα αυτά τα παραπάνω τα οποία συμβαίνουν και τα οποία παραπάνω αυτά είναι αντίστοιχα ή παρόμοια με αυτά που συνέβαιναν κάποια δισεκατομμύρια χρόνια πριν και τα οποία οδήγησαν σε ένα νέο είδος τελικά, πιστεύουν πολλοί, και εγώ μεταξύ αυτών, ότι όντως είμαστε τώρα σε μια φάση που ένα νέο είδος, ο άνθρωπος, το ανθρώπινο είδος, μετεξελίσσεται σε κάτι καινούριο. Τι θα είναι αυτό? Εδώ είναι που είναι το θέμα και που και η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική και όλες οι τεχνολογίες, οι εκθετικές τεχνολογίες, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Τι λοιπόν μπορεί να είναι? Τα σενάρια είναι πολλά. Κάποιοι λένε ότι θα μετασχηματιστούμε και θα μεταξελιχθούμε σε δύο είδη ανθρώπων, στους super humans και στους basic humans. Σε αυτούς που έχουν πρόσβαση, δυνατότητα και γνώση σε όλες αυτές τις δυνατότητες και σε αυτούς που δεν έχουν και άρα έχουν εκ των πραγμάτων τελικά πολύ μικρότερες ικανότητες. Άρα λοιπόν μια διακλάδωση κατά κάποιο τρόπο του ανθρώπινου είδους σε δύο είδη. Μια άλλη προσέγγιση είναι το ότι ακριβώς αυτή η συνδεσιμότητα η οποία αναπτύσσεται και θα αναπτύσσεται, η οποία ήδη υπάρχει άλλωστε, ότι θα δημιουργήσει μια νέα μορφή νοημοσύνης, μια μαζική, μια σμινοειδή νοημοσύνη, μια νοημοσύνη αντίστοιχη με αυτήν που έχουν οι μέλισσες, απλώς σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο.
Μια άλλη προσέγγιση είναι ότι όλοι θα γίνουμε κάτι παραπάνω, όχι λοιπόν κάποιοι μόνο, αλλά όλοι. Και εκεί τα περιθώρια για το τι μπορούμε να κάνουμε προφανώς είναι ακόμα μεγαλύτερα. Τέλος, μία, και δεν είναι προφανώς, δεν κλείνει εδώ το θέμα, αλλά μία ακόμα δυνατότητα είναι το να προσεγγίσουμε ότι όλο αυτό που συμβαίνει θα δημιουργήσει τελικά ένα νέο πολιτισμό, μια νέα μορφή πολιτισμού, ένα πολιτισμό αυθονίας, που πάλι βέβαια τίθεται ένα θέμα, αν θα είναι ένας πολιτισμός αυθονίας για όλους, για κάποιους, για τους περισσότερους. Όπως και να έχει, και για να κλείσω εδώ, ζούμε, πιστεύω, στις πιο συναρπαστική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Και τελικά το τι θα γίνει, πού θα πάμε και πώς θα το κάνουμε να πάμε εκεί που θέλουμε να πάμε, από εμάς εξαρτάται, όπως πάντα. Ευχαριστώ πολύ.